Μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά της εκπομπής μας. Σε ένα-δύο ερωτήματα ακόμη. Ελάτε. Γεια σας, Θεόδωρος ονομάζομαι. Το «για σας» είναι το επίθετο. Έτσι, για αποφυγή λάθους. Και δεν ξέρω ποιο κόμμα. Επομένως, ονομάζεστε για όλους. Και για μας. Και για εσάς και για όλους μας. Και για όλους. Όχι μόνο για μας. Αν μπορεί να γίνει σλόγγαν σε κάποιο από το κόμμα. Θα ήθελα να ρωτήσω στο παρελθόν τον κύριο Γεωργιάδη και στο παρόν τον κύριο Μιλιό. Και όχι πάλι τον κύριο Μιλιό. Και όλους τους άλλους. Είναι τόσο δύσκολο, επειδή κάναμε θυσίες, όλος ο ελληνικός λαός έκανε θυσίες. Γιατί του ζητήθηκαν να κάνει θυσίες και έτσι έπρεπε. Συμφωνώ. Έκανε υπομονή. Έκανε όμως και σιγή. Γιατί του ζητήθηκε και σιγή να έχει. Παρ' όλα αυτά όμως εσείς αποδείχτηκε ότι δεν είχατε κάποια θυσία να κάνετε για τον ελληνικό λαό. Γι' αυτό τώρα βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Πολύ απλά θα ήθελα να μου απαντήσετε σε κάτι. Δεν θέλουμε να μας αυξήσετε μισθούς, να μας αυξήσετε συντάξεις. Πίσω από αυτό φυσικά υπάρχει ένα θέλω, μικρό, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η ερώτησή μου. Γιατί ήταν τόσο δύσκολο να μειώσετε τις δαπάνες διαβίωσης? Γιατί ήταν τόσο δύσκολο τα 4 ευρώ του κάθε διοδίου να γίνουν 2 ευρώ και το ποσοστό κέρδους του μεγαλοεπιχειρηματία και του κάθε μεγαλοεπιχειρηματία να πέσει λίγο? Έτσι θα δείχνατε μία θυσία κι εσείς προς το λαό. Να απαντήσω εγώ πρώτος. Και εσείς και ο κύριος Μιλιός, γιατί θυσίες και αυτός θα ήταν μέσα στη Βουλή. Θυσίες κάναμε κι εμείς και μειώσαμε κι εμείς και τις δικές μας αποζημιώσεις, τα δικά μας προνόμια πάρα πολύ. Και θα μειώσουμε κι άλλο. Πάμε στα διόδια όμως, δεν θέλω να αποφύγω το ερώτημα. Τα διόδια ήταν παράδειγμα. Είναι πολύ ωραίο ερώτημα. Γιατί ένα από τα κινήματα που έφεραν το ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, το κίνημα «δεν πληρώνω». Τα θυμάστε με τις μπάρες. Άρα περιμένω τώρα να καταργηθούν τα διόδια. Γιατί αυτοί που λέγανε «δεν πληρώνω», ψηφίσαν όλοι ΣΥΡΙΖΑ, κατεβαίνουν στις πορείες ΣΥΡΙΖΑ με τις σημαίες «δεν πληρώνω». Άρα προφανώς τα διόδια θα φύγουν. Πάτε και τώρα στο άλλο άκρο. Δεν θέλω εγώ να πάρω όλα τα λεφτά του μεγάλου επιχειρηματία. Θα πω την αλήθεια. Δεν θα φύγουν τα διόδια, ούτε και θα μειωθούν περαιτέρω. Απλώς όπως μου κόψατε εμένα το μισθό. Ακούστε γιατί τώρα. Όπως μου κόψατε εμένα το μισθό. Να σας εξηγήσω γιατί. Υπάρχει μία σύμβαση προκρίσεως με πολλές κατασκευαστικές εταιρείες και καμιά 80 τράπεζες. Καλά, προκρίσεως υπήρχαν και νόμοι, υπήρχε και σύνταγμα. Δηλαδή, εσείς κολλήσατε μόνο στη σύμβαση με τους εργολάβους. Να σας εξηγήσω ποιο είναι το πρόβλημα. Όλα τα άλλα δεν είναι με μεγάλη ευκολία τα προσπεράσατε. Να το πω ένα λεπτό τώρα να το εξηγήσουμε για το καθεξή. Ναι, εξηγήστε. Πολύ απλά. Αλλά οι συμβάσεις αυτές, επειδή μειώθηκε η κίνηση στους δρόμους, άρα σταμάτησε η χρηματοδότηση, δημιούργησαν χρηματοδοτικό κενό στις τράπεζες που ήταν μέσα στο σύστημα. Και έτσι τα έργα σταμάτησαν. Για να ξαναξεκινήσουν λοιπόν τα έργα, όχι η προηγούμενη κυβέρνηση μόνο, αλλά και οι προ-προηγούμενοι, έκαναν ταυτόχρονα διαπραγματεύσεις στα διεθνή δικαστήρια μεταξύ των 85 τραπεζών, των 25 εταιριών, του ελληνικού δημοσίου κ.ο.κ. Αυτή όλη η διαιτησία που έγινε σε διεθνές επίπεδο για να ξαναξεκινήσουν τα έργα οδήγησε στη νέα συμφωνία και στα νέα διόδια. Αν πας να μειώσεις τα διόδια λοιπόν, για να συνεχίσεις να έχεις έργα και δρόμο που κατασκευάζονται, πρέπει να βάλεις τα λεφτά τα οποία λείπουν από τη συμφωνία. Και αυτό είναι πολλά δισεκατομμύρια. Τα οποία δηλαδή κατάλαβα το ζήτημα, δεν μου απαντήσατε όμως. Θέλω να σε εξηγήσω ότι η θεωρία στην τηλεόραση εύκολα μειώνεται τα διόδια. Μην μιλάτε παρακαλώ την ώρα που μιλούν οι άλλοι. Παρακαλώ. Η Αττική Οδός δεν έχει έργα. Οι συμβάσεις πρέπει να αναθεωρηθούν. Η διαπραγμάτευση δεν είναι μόνο προς τα έξω, είναι και προς τα μέσα. Η επισήμανσή σας είναι σωστή. Τον αγώνα αυτό και προς τα έξω και προς τα μέσα θα τον δώσουμε και θα τον δώσουμε για τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Και πρέπει να ξέρετε ότι εγώ και πολλοί άλλοι θα είμαστε οι πρώτοι, αν γίνει τούμπα όπως λένε ή κολοτούμπα, που θα είμαστε μαζί σας και είμαστε από τώρα για να μην γίνει την κολοτούμπα. Δηλαδή, τώρα και είμαι σίγουρος ότι δεν θα γίνει τι κολοτούμπα. Τι είδες βγάλαμε τώρα, καταλάβατε, ότι τις 5 συμβάσεις των αυτοκινητοδρόμων αναθεωρημένες μετά τη διαπραγμάτευση που τις ψήφισε η Βουλή και ξεκίνησαν οι αυτοκινητόδρομοι, η κυβέρνηση θα τους φέρει πάλι αφού πάει όλο αυτό το κύκλο, 80 τράπεζες, διεθνείς οργανισμοί και άρα να σταματήσουν τα έργα. Αυτό μας είπε ο κ. Μιλιός.
Δεν είπα ότι αυτό θα σταματήσει είπε κανένα έργο. Μα αφού τα έργα δεν έχουν καν αρχίσει. Δεν έχουν αρχίσει έργα. Για πάτε να δείτε. Εγώ που πάω 600 χιλιόμετρα. Το ίδιο πάνω πάντως κάτι τηλεοπτικά πλάνα που είχαμε δει με έργα που ξεκίνησαν. Μετά από 15 μέρες δεν υπήρχε τίποτα. Πάντως εσείς από την πλευρά σας στηρίζετε με αυτό που λέτε τώρα τις συμβάσεις τις οποίες το κράτος υποχώρησε. Από υποχρεώσεις που τις είχε κατοχυρωμένες για να αυξήσει την κερδοφορία των ομίλων. Για αυτό εξακολουθείται. Για να ξεκινήσουμε τα έργα, κύριε Παπαδόπουλε. Ναι, διότι αυτό βαφτίζεται η κερδοφορία. Διότι οι τράπεζες δεν χρηματοδοτούσαν τα έργα. Και δεν είχε δυνατότητα το κράτος να πιέσει με βάση τις συμβατικές υποχρεώσεις στους ομίλους. Έπρεπε να πάει σε αυτή τη λύση. Και να ενισχύσει το ότι υπήρχαν συμβατικές υποχρεώσεις των ομίλων που δεν τις τηρούσαν, εκεί δεν μπορούσατε να πιέσετε σαν κράτος. Για να φανεί και ποιον υπηρετεί το κράτος. Ναι, κύριε Παπαδόπουλε. Να άλλο ένα ερώτημα. Πρέπει να σας πω ότι όταν δεν υπάρχουν χρήματα για δημόσια έργα, τα έργα γίνονται με συμβάσεις. Πάντως, αλλά είχατε συμβατικές υποχρεώσεις που δεν τις τηρούσαν οι όμιλοι, αγαπητοί. Όχι εμείς. Οι τράπεζες με τις εταιρείες. Οι τράπεζες σταμάτησαν. Στους συνταξιούχους και στους μισθωτούς. Οι τράπεζες σταμάτησαν. Η μία από τις εταιρείες που δεν κάναμε συμφωνία πήγε στο Διεθνές Δικαστήριο, το Διευθυντικό στο Παρίσι, για να ξέρετε. Δεν από το Μετσεδίδη, δεν έχει σημασία. Και μας πήρε 80 εκατομμύρια ευρώ χωρίς να κάνει το έργο. Μας κέρδισε δηλαδή. Γιατί δεν το Διεθνές Δικαστήριο είπε ότι αυτή τηρούσε τις υποχρεώσεις και πήρε το κράτος. Δεν θέλω και εγώ να πω. Και πληρώσαν 80 εκατομμύρια χωρίς το έργο. Ούτε σε αυτό το επίπεδο. Προσπαθώ να σα εξηγήσω ότι για εμάς μαζί με τα άλλα κράτη, γιατί δεν είστε κάπου μόνοι σας. Ούτε και σε αυτό το επίπεδο. Υπάρχουν διεθνείς υποχρεώσεις και δεν ξεφεύγουν. Παρακαλώ, ελάτε να ακούσουμε. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Δημήτρης Κωνσταντακέλης και είμαι στέλεχος. Και θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση και να την υποβάλω σε όλους σας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καμία. Ας απαντήσει όποιος θέλει. Να επιλέξετε εκείνον που θέλετε να ρωτήσετε. Λοιπόν, ας την κάνει και θα δω. Ας υποθέσουμε, εγώ θα κάνω μια ερώτηση. Και αν μιλήσουν από 2 λεπτά ο καθένας, θα φύγουμε εδώ αύριο το πρωί. Λοιπόν, ας κάνω μια ερώτηση που έχει σχέση με τις επιχειρήσεις πλέον. Και με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, δηλαδή με τις ιδιωτικές επενδύσεις. Ας υποθέσουμε εγώ ότι είμαι ένας πολίτης ξένος. Επιχειρηματίας και έχω ένα παχτολό χρημάτων μπροστά μου. Και είμαι κάτοικος εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας κάνω λοιπόν, πάρτε 3-4 δεδομένα που θα σας πω. Ακούσαμε πριν λίγο τον κύριο Βαρουφάκη, ο οποίος δήλωσε ότι η κρίση θα κρατήσει με και 30 χρόνια. Το 2009 εγώ ήμουν στην Ινδονησία και πέφτει στα χέρια μου ένα περιοδικό κυβερνητικό που λέει ότι η κρίση θα πάει μέχρι το 2030 και ίσως και μέχρι το 2050. Στο τέλος λοιπόν αυτής της κρίσης θα έχουμε 5 υπερδυνάμεις οικονομικές. Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση, Κίνα, Ινδία, Ινδονησία. Ένα νόμισμα, το δεύτερο δεδομένο, έχει όχι μόνο εξωτερική αξία, αλλά έχει και εσωτερική αξία. Εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και το καθεξής. Κάτι που δεν τα ακούω ποτέ. Δηλαδή δεν ακούω αυτές τις λέξεις αξιοπιστία, εμπιστοσύνη, σταθερότητα. Ακούω γενικές και αόριστες φράσεις. Έχουμε ακούσει έναν μεγάλο επιχειρηματία και επενδυτή, τον κύριο Μπάφετ, που έλεγε ότι πριν προσλάβεις κάποιον, να κοιτάξεις 3 πράγματα να έχει διαθέτει. Να είναι έξυπνος, να έχει ενέργεια και να είναι αξιόπιστος. Να πάμε στο ερώτημα σας, λοιπόν, παρακαλώ. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα, πέστε μου για ποιον λόγο εγώ θα ερχόμουν να επενδύσω στην Ελλάδα. Όταν από τη στιγμή που δεν βλέπουμε κανέναν Ευρωπαίο, επιχειρηματία, Γερμανό, Γάλλο, Εγγλέζο, να επενδύει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ο κύριος Μιλιός. Ο κύριος Μιλιός, μια κοινό κυβερνών κόμμα. Η χώρα έχει εξαιρετικές αναπτυξιακές δυνατότητες. Έχει ένα εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό, ένα ανθρώπινο κεφάλαιο. Λίγες χώρες έχουν αυτό το εξειδικευμένο δυναμικό. Μάλιστα. Έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα λόγω της γεωγραφικής της θέσης, του κλίματος, αλλά και της γεωπολιτικής της θέσης. Λείπουν παράγοντες όπως το σταθερό και δίκαιο φορολογικό σύστημα, η αναμόρφωση του δημοσίου ώστε να βγαίνουν οι άδειες και ό,τι άλλο χρειάζεται χωρίς γραφειοκρατία και γρήγορα. Λείπουν λοιπόν τέτοιοι παράγοντες που δίνουν σταθερότητα και αξιοπιστία. Και λείπει και κάτι άλλο. Σε μια χώρα η οποία είναι σε αποπληθωρισμό
και με προοπτικές πολύ αρνητικές ως προς την ανάπτυξη, είναι δύσκολο κανείς να μπει και να επενδύσει. Επομένως, με την αλλαγή πολιτικής, αυτό το αναπτυξιακό δυναμικό θα εκδιπλωθεί πάρα πολύ γρήγορα. Αυτή είναι η θέση μας. Μάλιστα. Και νομίζουμε ότι, όσο εγώ ξέρω και μπορώ να κρίνω, και αυτή είναι και η γνώμη της κυβέρνησης, το ενδιαφέρον αρχίζει ήδη να αναπτύσσεται. Αρκεί, και βεβαίως, να προσθέσω, κύριε Χατζηνικολάου, το εξής. Υπάρχει ένα κλίμα το οποίο ευνοεί το να έρθουν επενδύσεις. Ότι με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, να σας πω, ότι θα έπρεπε κανείς να είναι τρελός και παράλογος να έρθουν επενδύσεις στην Ελλάδα, με τέτοια φορολογία, όταν μπορούσε να πάει στις γειτονιές. Αυτό λοιπόν τώρα θα αλλάξει. Θα μειωθεί, θα μειωθεί η φορολογία, δηλαδή. Καταρχήν... Θα μειωθεί η φορολογία στα κέρδη. Η φορολογία των επιχειρήσεων. Μα ο κύριος Τσίπρας ζήτησε αύξηση. Όταν είχαμε φορολογία στα κέρδη. Θα μειωθεί η φορολογία στα κέρδη των επιχειρήσεων στην Ελλάδα με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Θα γίνει το φορολογικό σύστημα πιο δίκαιο. Ναι, θα προβλέπει μεταφέρον στο φορολογία ανάλογα με την φοροδοτική ικανότητα. Αυτό είναι για τα πρόσωπα, κύριε Κοσέλο. Λέμε για τις εταιρείες τώρα. Για τις εταιρείες. Σταθερό φορολογικό καθεστώς. Δύο νόμους το μήνα. Θέλετε μείωση φορολογικών κυρίσεων, γιατί είναι διακυβέρνηση. Μισό λεπτό. Και συνεννοηθείτε. Και η φορολογία. Και η συνεννοηθείτε. Λόγω δίπλα. Μιλώς πήγαινε για τα άνθρωπα να βγείτε έξω. Αλλά με τέτοιο ασταθές φορολογικό καθεστώς. Πόσο είναι σήμερα ο συντελεστής. Πόσο είναι ο συντελεστής. Ποιος θα έρθει να επενδύσει στην Ελλάδα. Ποιος θα είναι ο συντελεστής φορολογίας των επιχειρήσεων. Ποιος θα έρθει μάλλον να επενδύσει στην Ελλάδα. Κυρία Ψοβολέ, ποιος θα είναι ο συντελεστής φορολογίας των επιχειρήσεων με βάση τον νέο. Ποια είναι η πρόταση. Την πρώτη σας την πούνε εδώ πέρα. Η πρόταση δεν είναι να αλλάξουν οι συντελεστές. Θα μειωθούν, θα αυξηθούν, τι θα γίνει. Να δούμε τα έκτακτα καθεστώτα. Όπως ξέρετε, ο ΩΣΑ δίνει δύο δείκτες. Ο ένας είναι ο ονομαστικός φορολογικός συντελεστής και ο άλλος είναι ο effective tax coefficient, ο πραγματικός, ο ουσιαστικός. Εδώ, λόγω των πάρα πολλών ευνοιοκρατικών καθεστώτων τα οποία θα εξετάσουμε, έχουμε σημαντικές στρεβλώσεις. Επομένως, το φορολογικό σύστημα θα γίνει δίκαιο, θα υπάρξουν θα έσοδα. Θα ανέβουν ή θα κατέβουν οι συντελεστές. Οι συντελεστές, λέμε, δεν θα ανέβουν, δεν θα κατέβουν καταρχήν. Μη μας κάνετε έτσι διάλεξη. Τα έσοδα θα αυξηθούν επειδή θα ρυθμίσουμε αυτά τα έκτακτα καθεστώτα. Δεν θα ανέβουν οι συντελεστές, δεν θα κατέβουν. Ναι, θα είναι σταθεροί. Ήταν τρελός μέχρι χθες και αυτό ερχόταν. Συνεννοηθείτε, κυρία μου. Συνεννοηθείτε. Τη μικρή επιχείρηση. Είστε δύο το πρωί, θα μας τρελάνετε. Συνεννοηθείτε. Τη μικρή επιχείρηση. Με τον έμφυα και τα λοιπά. Να τα πείτε στον κύριο Μιλιό, μην απαντήσετε σε μένα. Με συγχωρείτε, είστε μια κυβέρνηση. Να απαντήσετε εκεί, να απαντήσετε σε μένα. Ήμασταν πάρα πολύ σαφεί. Δεν χρειάζεται να πειράξουμε. Στην πρώτη φάση, τους ονομαστικούς φορολογικούς συντελεστές για να έχουμε αυξημένα έσοδα. Σας ευχαριστώ όλους. Τα τελευταία δύο χρόνια. Σας αναφέρω μία κύριε Γεωργιάδη. Κόσκο που έγινε και μπρίλιαν τώρα. Να φύγουμε να σας αφήσω την κάμερα ανοιχτή. Τη Hewlett Packard, τη Unilever. Να σας αφήσω την κάμερα ανοιχτή και να φύγω εγώ, λέω. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολλοί συμπολίτες. Δεν υπάρχουν ρογμές. Παρακαλώ. Στον έμφυα θα καταργήσουμε και την υπερφορολόγηση των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Πάρα πολλοί συμπολίτες μου ζητούν να σας θέσω ένα προσωπικό ερώτημα. Είδα όμως τώρα στο ενικός.gr ότι το έχετε ήδη απαντήσει. Μιλώ για το ερώτημα που μου θέσατε πολύ σε σχέση με την αστυνομική προστασία του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Το έχει διαψεύσει. Η απάντησή του έχει ανέβει στο ενικός.gr, όσοι θέλετε να τη διαβάσετε. Καλό ξημέρωμα. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.